πιο ωραία περιοχή της Αθήνας, στο πνευματικό κέντρο της πρωτεύουσας, γύρω από τα κτίρια του Πανεπιστημίου, της Νομικής Σχολής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τα τελευταία χρόνια συναντάς ανθρώπους να σέρνονται, λες και είναι ζωντανοί νεκροί. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται από κάποιες οργανώσεις, οι χρήστες σκληρών ναρκωτικών της Αθήνας μοιάζουν παρατημένοι στο έλεος της μοίρας τους και βιώνουν ίσως ένα από τα πιο σκληρά πρόσωπα της οικονομικής κρίσης. Αλλά κανείς δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Στην Αθήνα της κρίσης, τα ναρκωτικά έχουν γίνει πιο φθηνά αλλά και πιο επικίνδυνα. Σε αρκετά σημεία της πόλης συναντάς τέτοιες εικόνες. Αυτό είναι φυξόλερο, μαλάκια. Δεν μπορώ, φίλε, γιατί γάμισε τα. Θέλω να πάω σπίτι. Άνθρωποι, εμφανώς ταλαιπωρημένοι από τη χρήση ναρκωτικών, ζουν καθημερινά στο δρόμο τη δική τους σκληρή πραγματικότητα. Οι πιάτσες των ναρκωτικών κατά καιρούς αλλάζουν. Ένα παράδειγμα είναι αυτό της Τοσίτσα, η οποία διαλύθηκε μετά από παρέμβαση αστυνομίας και κατοίκων. Έτσι, οι χρήστες μοιράστηκαν στο πεδίο του Άρεως και στον πεζόδρομο της Μασαλίας. Σήμερα, άλλες πιάτσες υπάρχουν στην Ομόνια, στην πλατεία Κάνιγκος και στην πλατεία Βάθης, ενώ διακίνηση ουσιών γίνεται επίσης στο Μενίδη, στην περιοχή των Εξαρχείων και τον τελευταίο καιρό και στον σταθμό Αττικής. Η πιάτσα της Μασσαλίας όχι μόνο είναι μία από τις πιο ενεργές στην Αθήνα, αλλά βρίσκεται και σε ένα πολύ κεντρικό σημείο στο πνευματικό κέντρο της πρωτεύουσας. Χάρηκα, παιδιά. Nice to meet you. Nice to meet you too. I don't go my home. Okay, all right. Take care of yourself. Σε απόσταση αναπνοής από την Εθνική Βιβλιοθήκη και το Πανεπιστήμιο, οι χρήστες ναρκωτικών συνυπάρχουν με τους φοιτητές της νομικής σχολής που βρίσκεται δίπλα, αλλά και με υπαλλήλους του Δήμου που εργάζονται στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο. Ο πεζόδρομος παραμένει ζωντανός και όταν βραδιάσει, καθώς πολλοί τοξικοεξαρτημένοι παίρνουν εκεί τη νύχτα τους. Οι διακινητές κινούνται όλες τις ώρες με άνεση, καθώς όσες φορές περάσαμε από εκεί, η παρέμβαση της αστυνομίας ήταν σπάνια. Αποφασίσαμε να μιλήσουμε τόσο με όλες τις εμπλεκόμενες δομές, αλλά κυρίως και με τους ίδιους τους χρήστες. Παρόλο το δικαιολογημένο άγχος τους να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους, μας εμπιστεύτηκαν και μας μίλησαν στην κάμερα. Κοίταξε, επειδή εδώ παίζει το πράγμα, εδώ έρχομαι. Αν ήταν αλλού, αλλού θα πήγαινα. Δεν ξέρω, ας πούμε, συγκεκριμένα γιατί εδώ το κάνανε. Προφανώς γιατί είναι και πιο εύκολα για αυτούς να σπρώχνουν αυτό το πράγμα εδώ. Άρα, έχουν από πού να φύγουν, έχουν πολλές επιλογές πού να κάτσουν. Βλέπουν και τα πάντα από πάνω κάτω. Εδώ σε αυτή την πιάτσα παίζει η ηρωίνη, η ταλαντέζικη, υποτίθεται η ταλαντέζικη ηρωίνη, που δεν νομίζω να είναι αυτό. Είναι διάφορα φάρμακα ανακατεμένα, να πούμε ό,τι να είναι. Και η κοκαίνη, ούτε αυτή είναι καθαρή. Οι περισσότεροι που έρχονται εδώ είναι πολλά χρόνια χρήστες. Άστεγοι. Και όχι μόνο τοξικομάνης. Εγώ θα τους έλεγα απόλυτη ψυχομανής, γιατί δεν πίνουν μόνο ηρωίνη ή κοκαίνη, πίνουν και φάρμακα. Εδώ, πες ότι είμαστε 20 άτομα, ή 18, από αυτούς είναι ορθωτικοί.
Δηλαδή, αν παράζεις αυτή την πιάτσα, πρέπει σίγουρα να προσέχεις πού θα κάτσεις, με ποιον θα πιείς, πάντα με τη δικιά σου βελόνα, ποτέ δεν μπαίνεις στο τάση του αλλονού. Θυμάμαι, είχα ακούσει και αυτή την ιστορία, ότι ζήταγε, πλήρωνε έναν ερωθετικό να πάρει την βελόνα, να βάλει την βελόνα μέσα του για να πάρει το επίδομα του AIDS. Πίνω το πρωί ένα μπαλάκι τάι, ίσα ίσα να μπορώ να κουνηθώ, να περπατήσω και πίτα όλη μέρα πίνω κοκαίνη. Και πριν κοιμηθώ πίνω άλλο ένα μπαλάκι να μπορώ να κοιμηθώ. Από τότε που βγήκαν τα ναρκωτικά, πιστεύω, δύο ήταν οι δρόμοι. Η θάνατος, η φυλακή. Πόσο μάλλον τώρα που είναι η κρίση, ας πούμε, που αν δεν έχεις λεφτά θα αναγκαστείς να κλέψεις, ας πούμε, να κάνεις κάποια παρανομία. Ακόμα και εγώ δεν το παίζω, ξέρω εγώ ότι είμαι άγιο παιδί, ας πούμε, έχω κλέψει, έχω κάνει πράγματα. Εντάξει. Αλλά πιστεύω τώρα έχω βάλει ψηλό μυαλό, δηλαδή, ότι εντάξει, ξέρεις τι, δεν με παίρνει άλλο. Γι' αυτό και προτιμώ αν έχω ανάγκη για κάτι ή για να φάω ή οτιδήποτε, να πάω να το ζητήσω ξεκάθαρα. Στην προστασία των χρηστών έχουν αναλάβει σήμερα διάφορες οργανώσεις, με κυριότερες τον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρη από το κράτος. Και οι δύο κάνουν συνέχεια εξορμήσεις στις πιάτσες και παρέχουν αποστηρωμένες σύριγγες και ψυχολογική υποστήριξη, ενώ ενημερώνουν και για τα κέντρα ημέρας όπου οι χρήστες μπορούν να πάνε να φάνε κάτι και να κάνουν ένα μπάνιο. Αρχικά μπήκαμε στο βάνο του ΚΕΘΕΑ και ακολουθήσαμε την ομάδα σε μία από τις βραδινές εξορμήσεις της. Είμαστε στην κινητή μονάδα που χρησιμοποιούμε για τη δουλειά όταν κάνουμε τις εξορμήσεις σε διάφορα σημεία της πόλης και ο προορισμός μας είναι το Πανεπιστήμιο στην Ακαδημίας. Η ιδιαιτερότητα στη Μασαλίας τα τελευταία σχεδόν 2 χρόνια είναι ότι έχει σαν περιοχή συγκεντρώσει πάρα πολλούς ενεργούς χρήστες. Και το περίεργο είναι ότι είναι ενταγμένη στο πυρήνα του κοινωνικού ιστού, δηλαδή σε ένα σημείο που διέρχεται πάρα πολλοί κόσμος στην καθημερινότητα, είναι δίπλα στο πανεπιστήμιο. Και όλο αυτό είναι ενταγμένο σαν να είναι φυσιολογικό μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Πλέον στα περισσότερα σημεία που συναθρίζονται και κυκλοφορούν οι χρήστες, ο μεγαλύτερος πληθυσμός είναι άστεγοι, είναι άνθρωποι που είναι περιθωριοποιημένοι ούτως ή άλλως. Οπότε όταν σχηματοποιούνται οι πιάτσες, αυτοί μένουν καθυλωμένοι εκεί μέσα, γιατί ξέρουν ότι ανά πάσα στιγμή θα έχουν διαθέσιμη τη χρήση τους και
και είναι και ένα πλαίσιο κοινωνικοποίησης δικό τους. Καλησπέρα. Με προσοχή σε παρακαλώ εκεί πέρα. Πέταξέτες. Πέντε. Δικές σου είναι. Η δράση που πάμε να κάνουμε τώρα στο Πανεπιστήμιο αφορά κυρίως στην ανταλλαγή ενέσιμου υλικού. Φίλε μου, είναι μία προς μία. Φέρε παλιές να πάρεις άλλες εννέα. Αποσυρωμένων υλικών τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούν για να μην μολύνονται. Και δίνουμε και ένα πρόχειρο γεύμα. Πόσα την ημερομηνία, παιδί. Πόσα είναι? 10. Μικρό όνομα και ημερομηνία γέννηση, τι λες? Θα χάσει τα χέρια σου, γιατί έχουν τόσο άνοδο. Πάρε εδώ να καθαρίσεις τα χέρια σου. Οπότε αναγκαστικά για να πάρουν καθαρά και καινούρια πρέπει να μας επιστρέψουν παλιά. Άρα αυτό βοηθάει αρκετά στο να μην συσσωρεύονται σε διάφορα σημεία μολυσματικά αντικείμενα. Ευχαριστούμε που μας δύο. 80 άτομα, φίλε μου, εδώ πέρα, σήμερα, τώρα. Α, μήπως. Σε ούτε μία ώρα. Δεν το σκέφτηκα. Αυτό που κάνετε στο Vice είναι ακριβώς αυτό που ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Εγώ γράφω πάρα πολύ. Και είναι και η διέξοδος μου, να σου πω την αλήθεια, και τώρα που πήγα. Έχω κάνει 2-3 χρόνια, έχω μπάτσελος στην ψυχολογία. Μου μένει πτυχιακή. Ασχολείσαι με αυτό καθόλου? Κοίταξε, τώρα βλέπεις πως είναι η κατάσταση. Όχι. Προσπαθώ εγώ να ψυχολογήσω εμένα. Μην ανησυχείτε, θα τα καθαρίσω όλα. Θα τα καθαρίσω και θα τα μαζέψω. Γέννησα με κυσαρική και το παιδί μου ήταν το 1/5 στο δισεκατομμύριο που δεν παρουσίασε στερητικό σύνδρομο. Και ενώ δεν είμαι, ξέρεις, της εκκλησίας και αυτά, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει κάτι ανώτερο από εμάς. Γέννησα 6 Αυγούστου πρώτη του Σωτήρα. Δεν το θεωρώ τυχαίο. Και έχω γεννήσει ένα αγγελούδι. Τώρα 6 Αυγούστου θα κλείσει τα 7. Γενικότερη ημέρα σου πώς είναι? Ξυπνάω, συνήθως δεν έχω να πιω, κατεβαίνω, βρίσκω λεφτά στο ξενοδοχείο, έρχομαι, ψωνίζω και κάθομαι σπίτι μου, πίνω, ένας τέτοιος κύκλος. Κάθε μέρα. Ναι, βράδυ δεν μπορώ να κοιμηθώ πια. Γιατί? Μένω μόνη μου. Και μου είναι πιο εύκολο να είμαι έξω τη νύχτα, νιώθω πιο ασφαλής, παρά να είμαι στο σπίτι μου. Γιατί? Αυτό το υποτιθέμενο μπαλάκι της κόκας είναι τέτοια χημικά πράγματα που παρανοείς και δεν μπορώ. Μου έχει δημιουργήσει φοβίες και δεν μπορώ να κάτσω στο σπίτι μου το βράδυ. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Σίγουρα ο άλλος με την μπλούζα με τις ρίγες κάτι θα έφαγε, κάποια παράνοια ότι το κλέψανε, γιατί αυτός με την μπλούζα με τις ρίγες μία νομίζει ότι έρχεται, με το που πίνει ότι έρχεται η αστυνομία, ότι έγινε το ένα, ότι έγινε το άλλο. Από τότε που ήταν αυτά τα μπαλάκια με τάι και κόκα υποτιθέμενη, έχουμε χωριστεί. Οι μισοί χρήστες είναι εδώ και άλλοι μισοί είναι στο πεδίο του Άρεως, που ήταν το Σίτσα και τώρα είναι πεδίο του Άρεως. Οι οποίοι παίρνουν τα βραχάκια της υποτιθέμενης ηρωίνης και το Σίσα που καπνίζουν. Και οι άλλοι μισοί είμαστε από εδώ, που είμαστε στην Κόκα, την υποτιθέμενη και την Τάι. Τα στερητικά είναι πολύ άσχημα και δεν έχουν καμία σχέση με τις ηρωίνες. Εγώ από επιλογή είμαι μόνη μου, ας πούμε, τα τελευταία 4-5 χρόνια. Έχω προσπαθήσει 2 φορές να κάνω κάποια σχέση. Δεν μπορώ να φορτώσω σε κάποιον άλλον το πρόβλημα το δικό μου της χρήσης. Ούτε μπορώ να είμαι μαζί με κάποιον χρήστη. Το έχω κάνει αυτό το λάθος και κόντεψε να αποβεί μοιραίο για τη ζωή μου. Αυτός ο άνθρωπος έφτασε σε σημείο να με κάνει να ξεκινήσω να εκδίδομαι και αν δεν έφερνα στο σπίτι και τα χάπια του και το πιώμα του και όλα, μου άνοιγε την πλάτη με σιδερόβεργες, έχω μια μαχαιριά εδώ. Πάντως εδώ πέρα, όπως βλέπεις, είναι πολύ δύσκολα. Τα μισά παιδιά, ας πούμε,
με επαιτία. Διανέβουνε, κοιμούνται έξω. Πραγματικά πεθαίνει ο ένας μετά πίσω από τον άλλον. Δηλαδή και πριν μια ώρα μου λένε, το θυμάσαι τον Έρικ, ένα παιδί που κοιμόταν στην κλαφτή μόνο στα παγκάκια. Λέω, ναι, τι, πέθανε, λέει, προχθές. Και συνέχεια συμβαίνουν τέτοια. Εντάξει, άλλος είχε πεθάνει, ας πούμε, στην πλατεία Κάνικας και του πήρανε τα παπούτσια. Ή που έχω δει και σε βάζουν σε μαύρη σακούλα σκουπιδιών. Αυτό το έχω δει από μακριά και... δεν θέλω να καταλήξω απλά έτσι. Βλέπεις πόσους ανθρώπους εδώ πέρα που είμαστε ζωντανοί νεκροί, είμαστε σχεδόν νεκροί, απλά υπάρχουμε, πώς να σου το πω. Με το πρώτο φως της ημέρας, η υπόλοιπη Αθήνα ξυπνά. Κουστουμαρισμένοι τύποι, τουρίστες και φοιτητές κινούνται διαρκώς στον πεζόδρομο της Μασσαλίας. Η κατάσταση με τους τοξικοεξαρτημένους μοιάζει με παράλληλο σύμπαν που ανενόχλητα και σχεδόν αρμονικά συνυπάρχει μέσα στη δική μας φαινομενικά νορμάλ καθημερινότητα. Ο λόγος που το βλέπετε αυτό σήμερα εδώ είναι ότι υπήρξε μια μεγάλη προσπάθεια από την ελληνική αστυνομία να καθαρίσει, επιτρέψτε να πω, το κομμάτι δίπλα στο Πολυτεχνείο, το ΣΥΤΣ, και όλος αυτός ο κόσμος μεταφέρθηκε σε άλλα σημεία της πόλης. Ένα από τα άλλα σημεία της πόλης, λοιπόν, είναι και αυτό το σημείο που βλέπετε εδώ. Εδώ είναι, λοιπόν, η κεντρική είσοδος του κτηρίου, Ακαδημίας 50. Έχουμε και από την άλλη πλευρά είσοδο, έτσι, από τη Σόλωνος. Από εδώ είναι η κεντρική είσοδος. Εδώ, λοιπόν, το βράδυ, μόλις ανοίγουμε τις προβολές, επειδή δεν βλέπουν τη φλέβα που θα κάνουν τη χρήση, έρχονται κάτω κάτω τις προβολές. Δηλαδή, γεμίζει τα σκαλοπάτια το βράδυ. Εδώ δεξιά είναι το ένα σημείο που μαζεύονται, τώρα αυτή την ώρα, που έχει και σκιά, και γύρω-γύρω από το κτίριο μέχρι να βγούμε στις Σόλωνος. Τώρα μας είδαν, έχουν εξαφανιστεί οι διακινητές. Έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν. Θα έρθουν, μόλις φύγουμε θα έρθουν πάλι. Να σας πω ότι πριν περίπου 6 μήνες επισκέφτηκα, έκανα μια επιστολή στον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, με διαβεβαίωσαν ότι θα λυθεί το θέμα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, μάλιστα ότι θα λυθεί μέσα σε μια εβδομάδα. Και δυστυχώς έχουν περάσει 6 μήνες. Και δεν έχει λυθεί. Και δεν μιλώ πάντα για τα παιδιά αυτά τα οποία κάνουν χρήση. Μιλώ για την διακίνηση των ουσιών αυτών, των παράνομων ουσιών αυτών. Μη το κάνεις ναι, αυτό ναι, και το ναι. Δει η μάνα μου, παιδιά, ναι. Είναι νωρίς ακόμα, μετά τις 3 ώρα, 3,5 ώρα θα δεις. 4-5 ώρα είναι γεμάτο τα πάρκα όλα. Μέσα, Δεν κάνουμε, παιδιά, πλάνα. Δεν κάνουμε σε εσάς. Μπορείτε να μας δείξετε η διακίνηση που συνήθως... Εδώ, σε αυτό το σημείο εδώ. Εδώ και εκεί. Αυτή εδώ η γωνία. Αυτή εδώ η γωνία γίνεται όλη η διακίνηση. Τώρα, τους είδατε που φεύγανε. Και η χρήση γίνεται γύρω-γύρω σε όλο το κτίριο. Στα παγκάκια. Εδώ. Πραγματικά, αν ήταν στο χέρι μου ή στο χέρι του Δήμου Αθηναίων, θα έκανα τα πάντα ώστε να λύσω αυτό το πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα το κοινωνικό που υπάρχει. Γιατί είναι, τα παιδιά αυτά είναι κομμάτι δικό μας, της ελληνικής κοινωνίας, της αθηναϊκής κοινωνίας. Δεν μπορείς αυτό να το απομακρύνεις. Σε αγγίζει. Ο συντονισμός νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει με το Υπουργείο Υγείας, που έχει και τον ΟΚΑΝΑ, στο δικό του κομμάτι δηλαδή ο ΟΚΑΝΑ, η ελληνική αστυνομία και ο Δήμος Αθηναίων επικουρικά να μπορέσει να βοηθήσει ό,τι ας πούμε ζητηθεί, ώστε να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα. Καλά. Είμαι φοιτήτρια της νομικής, μπήκα το 2011 και τότε η κατάσταση ήταν αρκετά διαφορετική. Ακόμα δεν είχε χρήστες ναρκωτικών έξω από τη σχολή, είχε μετανάστες μικροπολιτές κυρίως. Και σιγά σιγά όσο και βάθαινε η κρίση και χειροτέρευαν οι συνθήκες διαβίωσης για όλο και περισσότερους ανθρώπους, όσο κλείνανε δομές κλπ, άρχισε το πρόβλημα να εντείνεται. Καλώς ή κακώς το βράδυ είναι πιο τρομακτικά. Βλέπουμε να έχει μεταφερθεί και η διακίνηση πλέον έξω από τη νομική. Οπότε εκεί τα πράγματα γίνονται λίγο πιο... μπορεί να γίνουν πιο άγρια.
υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου πιο συντηρητικού που βλέπει πολύ μειοπικά το πρόβλημα λέγοντας ότι «Α, είναι εγκληματίες, α, πρέπει να έρθει η αστυνομία να τους διώξει». Παρ' όλα αυτά υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κόσμου που ξέρει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι η λύση, γιατί ακριβώς είναι ασθενείς, δεν είναι εγκληματίες και ότι αυτό το πράγμα μόνο αν βελτιωνόταν η φροντίδα αυτών των ανθρώπων, των τοξικοεξαρτημένων, θα μπορούσε να διορθωθεί. Οπότε είμαστε στην πολύ δύσκολη κατάσταση μέχρι να συμβεί αυτό, ουσιαστικά να συνηθίζουμε κατά κάποιο τρόπο την εικόνα. Εδώ έχουμε πάθει ταραχή μεγάλη, δηλαδή εμείς δεν κινδυνεύουμε να κλείσουμε από τα capital controls, κινδυνεύουμε να κλείσουμε από αυτούς. Γιατί είναι και άνθρωποι οι οποίοι στα 3, 4, στα 5 μέτρα μυρίζουνε, δεν έχουν κάνει ποτέ μπάνιο. Πόσο άλλο θα φάει? Μάλλον μου 4 δύο. Δηλαδή εντάξει θα τα ίσουμε, θα δώσουμε 10, 20, 30 σουβλά για την ημέρα. Πόσα θα δώσουμε όμως? Και είναι και προκλητική με ορισμένη. Του δίνει σουβλάκι, θέλει και κοκακόλα. Εδώ καθόταν ένας πρώην στρατηγός της αστυνομίας και περνάει ένα χρήστης και του παίρνει το τσαντάκι που είχε πιστόλι μέσα, με άδεια κανονικά αυτός. Και πάει μέσα στο πάρκο. Και τον κυνήγησα εγώ και άλλοι δύο, μπήκε, εγκλωβίστηκε μέσα στη νομική σχολή και το έδωσε. Πραγματικά να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορώ. Το πιο τρομακτικό είναι ότι γίνεται συνήθεια αυτό το πράγμα και όταν κάτι γίνεται συνήθιο, τρομάζεις, γιατί πλέον σταματάει να σου κάνει εντύπωση. Από 13 χρονών κάνω χρήση. Βασικά ξεκίνησα από Ομόνια κάτω, μέχρι που ανέβηκαν εδώ πάνω. Και από εδώ πέρα στη σχολή είναι οι μαύροι που πουλάνε εδώ πέρα. Εδώ σε αυτό το δρόμο ο κόσμος φοβάται να κυκλοφορήσει πλέον. Και η αστυνομία είναι μόνο και για τα μάτια του κόσμου. Και να πιάνουν εμάς αντί να πιάσουν τον έμπορα. Κάθονται και κοροϊδεύουν. Εδώ πέρα συνήθως κάθομαι. Η μέρα μου ξεκινά, ξυπνάω που ξυπνάω. Πήδες έχω τα στερητικά, τους πόνους, όλα αυτά, για να βρω λεφτά να κάνω χρήση. Μετά πάλι να ξαναπάω, να βρω λεφτά. Για να πω να κάνω επαιτία, να βρω λεφτά, να κάνω πάλι χρήση, αυτό είναι μόνο. Όλη μέρα αυτό γίνεται, τίποτα άλλο. Ντρέπομαι. Δηλαδή, περνάνε και μικρά παιδιά να με βλέπουν με καρφωμένη σφυρίγκα. Δεν γίνεται αυτό. Είναι μεγάλη η ντροπή. Είναι πολύ μεγάλη, είναι αηδία σκέτη. Πρέπει να το βάλω κι εγώ πείσμα, να το πάρω κι εγώ απόφαση. Για να με τραβήξει, να έχω κάποια βοήθεια από κάπου, η οποία δεν υπάρχει όμως. Τη μάνα μου τον προηγούμενο μήνα την έχασα. Από εκεί και πέρα άλλες σχέσεις δεν έχω με την οικογένεια. Και ήταν το μόνο στήριγμα που θα είχα αυτή τη στιγμή. Άμα χρειαζόμουν. Ούτε καν ενδιαφέρεται, ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε. Οπότε... Πάντα η μάνα μου σε φυλάκια, σε όλα η μάνα μου. Θα τέρασαν σε τίποτα. Πιστεύεις στο Θεό? Όχι πολύ. Γιατί όσες φορές τον έχω ζητήσει, δεν τον έχω βρει. Πάρε φίλε μου. Πάρε
Πάρε αυτή την κάμερα από εδώ, ε! Πάρε, σου λέω, θα σου σπάσουν οι σήμερα αυτή την κάμερα. Εκτός από τις εξορμήσεις των οργανώσεων για την προστασία των χρηστών, είχε υλοποιηθεί το 2013 και ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα με το όνομα Οδυσσέας. Δημιουργήθηκε δηλαδή ένας χώρος στον οποίο οι τοξικοεξαρτημένοι μπορούσαν να κάνουν χρήση με ασφάλεια με την παρουσία μιας ιατρικής ομάδας. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ανάλογα προγράμματα λειτουργούν εδώ και χρόνια. Στην Ελλάδα όμως κράτησε μόνο 9 μήνες. Ο χώρος έκλεισε με την παρέμβαση εισαγγελέα, γιατί το σχετικό νομικό πλαίσιο δεν ρυθμίστηκε ποτέ, παρόλο που είχε δοθεί το OK από την τότε κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Το πρόγραμμα Οδυσσέας ήταν ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για την κατάσταση του προβλήματος στην Αθήνα. Αποφεύγαμε το overdose, έτσι, την κακή χρήση με χρησιμοποιημένες βελόνες και όλα αυτά. Και το σημαντικότερο απ' όλα ήταν ότι αυτό γινόταν μέσα σε ένα πλαίσιο που ταυτόχρονα ο χρήστης μπορούσε να πάρει υποστήριξη ιατρική, ψυχοκοινωνική, διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες. Έτσι. Προφανώς το νομικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται τέτοιες δράσεις στην Ελλάδα δεν είναι ακόμα όριμο να το εντάξει και να το νομιμοποιήσει και νομίζω αυτές οι διαδικασίες είναι που το σταμάτησαν. Αλλά από ό,τι ξέρω είναι σε εξέλιξη διαδικασίες για να επανεκκινήσουν τέτοιου είδους προγράμματα με δεδομένο ότι οι προβλέψεις για την εξέλιξη του προβλήματος δεν είναι και οι καλύτερες. Όσο ένα πρόβλημα το έχει στο περιθώριο, στη σκιά, δεν μπορεί και να το αντιμετωπίσεις. Στο κέντρο ημέρας του ΟΚΑΝΑ, η ομάδα του Streetwork ετοιμάζεται για την καθιερωμένη της εξόρμηση. Το πρόγραμμα σήμερα περιλαμβάνει την πλατεία Κάνιγκος και την οδό Μασσαλίας. Είμαστε η ομάδα δουλειάς στο δρόμο του ΟΚΑΝΑ, η ομάδα Streetwork. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει την εξόρμησή μας και πηγαίνουμε στο ένα κομμάτι της δουλειάς μας, το οποίο ξεκινάει στην ουσία από την 3η Σεπτεμβρίου και καταλήγουμε μέχρι την Ακαδημία και την Νομική Σχολή. Αυτό που κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους είναι καταρχήν να τους δώσουμε ενέσιμο υλικό για να μπορούν να κάνουν ασφαλή χρήση με σκοπό να αποφύγουμε τις μεταδιδόμενες ασθένειες όπως είναι ο HIV και οι υπατήτηδες, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και απορίες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι για να λύσουν, να τους βοηθήσουμε δίνοντάς πληροφορίες για το πού μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους και κατ' επέκταση να δουλέψουμε μαζί τους όσον αφορά στο επίπεδο του να είναι ασφαλείς ανάλογα με αυτό που έχουν επιλέξει να κάνουν στη ζωή τους. Σίγουρα η κρίση έχει επιδεινώσει την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε και περισσότερους ανθρώπους να είναι έξω εκτεθειμένοι σε κινδύνους, είτε αυτοί οι άνθρωποι κάνουν χρήση, είτε όχι. Και έχει μεγαλώσει βέβαια και ο πληθυσμός των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στον δρόμο αυτή τη στιγμή. Ένα από τα πιο κύρια συναισθήματα που διακατέχουν αυτούς τους ανθρώπους είναι το αίσθημα της μοναξιάς. Το ότι είναι αποκομμένοι από το περιβάλλον. Ότι έχουν την αίσθηση ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται για αυτούς. Ότι καθημερινά εισπράττουν αρνητικά σχόλια από όλη την κοινωνία και στην ουσία αισθάνονται σαν κυνηγημένοι. Παιδιά, τελειώσαμε, γυρίζουμε στο γραφείο. Πάμε. Ό,τι ευθύνη την έχουμε εμείς. Πρώτα πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς για εμάς. Κατά δεύτερον όμως, η πολιτεία πρέπει να σκύψει πάνω από εμάς. Πρέπει να δει ακριβώς τι προβλήματα έχουμε. Νομίζω προσπαθεί, αλλά είναι λίγο... δεν τα καταφέρνει καλά. Αυτό που θα βοηθούσε πάρα πολύ θα ήταν να φτιαχτεί ένας χώρος να μην είναι οι τοξικομανείς έξω στον δρόμο.
να υπάρχει ένας χώρος ο οποίος θα πηγαίνουν να κάνουν χρήση εκεί. Εγώ είμαι χρόνια τοξικομανής, έχω κάνει πάρα πολλές προσπάθειες και μόνος μου και σε πρόγραμμα και σε έναν ιδιωτικό γιατρό. Δεν έχω καταφέρει να απεξαρτηθώ. Έχω κρατηθεί καθαρός σπασμωδικά 3 χρόνια και 1,5 χρόνο, αλλά πάλι ξαναγυρνάω στο ίδιο. Δεν ξέρω τι μου φταίει, τι πρέπει να κάνω. Αυτή τη στιγμή είμαι στο δρόμο γιατί δεν μπορώ να σέρνω και την οικογένειά μου μαζί με μένα. Πρέπει να αποκοπώ τουλάχιστον μέχρι να πάρω τη δύναμη να ξαναβρω να ανέβω. Η καθημερινότητά μου είναι να κοιμάμαι έξω, να κρυώνω, να με φροντίζει ο κόσμος όσο μπορεί. Πιο δύσκολη στιγμή ποια είναι? Πιο δύσκολη στιγμή... Η πιο δύσκολη στιγμή που μου έχει τύχει εμένα είναι να κάτσω σε ένα σημείο, να δω τον ήλιο να ανατέλει, να δω τον κόσμο να ξεκινάει για τη δουλειά, να γίνεται μεσημέρι, να γίνεται απόγευμα, να γίνεται βράδυ, να βγαίνει ο κόσμος να διασκεδάζει, τα ξημερώματα να έχει άκρα του τάφου σιωπή, να είμαι μόνος μου και να ξαναβλέπω πάλι το ίδιο και εγώ να είμαι μόνος μου σε εκείνο το σημείο. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ύστερα από ένα μήνα που πέρασε στον πεζόδρομο της Μασσαλίας, είδα ότι οι χρήστες ναρκωτικών που συχνάζουν εκεί βρίσκονται εκτεθειμένοι σε πολλούς κινδύνους. Ευτυχώς που για αυτούς υπάρχουν και οι σχετικές οργανώσεις, αλλιώς τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Όμως, μέχρι η πολιτεία να αποφασίσει να αντιμετωπίσει πιο συνολικά την κατάσταση, οι άνθρωποι αυτοί θα συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται ως οι ζωντανοί νεκροί της Αθήνας.